Θα συνεχίσουμε με το τρίτο εωθινό δοξαστικό της Μαγδαληνής Μαρίας σε ήχο τρίτο υπό του αημνήστου άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνου Πρίγκου, τον Ιστέμ υπό Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου. Τα 11 εωθινά συμπεριλαμβάνονται στα 111 ιδιόμελα και είναι γνωστά ως ιδιόμελα της οκτωήχου ή παρακλητικής ή ως αναστάσιμα εωθινά δοξαστικά. Από το σύνολο των ιδιομέλων, μόνο 52 είναι γνωστά. Τα προαναφερθέντα 11 εωθινά, τα 9 ιδιόμελα του Μνημολογίου και τα 32 του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου. Οι συνθέσεις έχουν ως θέμα όλων των εωθινών την Ανάσταση του Κυρίου και περιγράφουν κάποια γεγονότα που συνδέονται με αυτήν. Εντάχει, περιγράφουν στον πιστό την παρουσία του Κυρίου στους μαθητές του και τον καλούν να βιώσει το κήρυγμά τους για την Ανάσταση και την αποκατάστασή τους στους ουρανούς. Η παρουσία του Θείου Νεανία, που καταστέλει τον θόρυβο της ψυχής όταν οι ιεροφόρες γυναίκες αντικρίζουν τον τάφο του Χριστού ανοιχτό. Ακούει, εδώ στο τρίτο εωθινό, που θα ακούσουμε την Μαγδαληνή Μαρία να ευαγγελίζεται την εκ νεκρών Ανάσταση και εμφάνεια, συμπάσχοντας με τους μαθητές που οδύρονται για την σκληροκαρδία τους, αλλά έκπληκτοι παρακολουθούν την ανάληψη του Κυρίου προς τον Αρχίφωτο Πατέρα και κηρύττουν παντού το Λόγο και τα θαύματα του Χριστού. Ακόμη, ο πιστός συμπορεύεται με τις γυναίκες προς το μνήμα του Χριστού, αναζητώντας το σώμα του, μη λησμονώντας τα λόγια του. Συναντά τον Πέτρο, που πήρε τα οθόνια από τον Χριστό για να αντιληφθεί την Ανάστασή του. Ακούει για την ευλογία του Άρτου από τον Χριστό και την παρουσία του στους μαθητές που φωτίζονται για να κηρύξουν την Ανάσταση. Βλέπει ακόμη με τους μαθητές τα σημάδια της Σταύρωσης στα χέρια και στα πόδια του Αναστάντα. Έκπληκτος, κοιτάει με τη Μαρία τα οθόνια και σουδάρια που μαρτυρούν την Ανάσταση. Συναντά τους Αγγέλους και τον ίδιο τον Αναστάντα και γεμίζει χαρά μαζί με τους μαθητές που γιορτάζουν την Ανάσταση. Συναντά ακόμη τους μαθητές να ψαρεύουν και πάλι, στεναχωρημένοι από τον χωρισμό τους από τον Χριστό και τον Ποιμένα, που προσπαθεί να διαφυλάξει την πίμνη του από τους λύκους.
Άγιος ο Θεός και δύναμις βαραίος ήχου, αεμνής του Κωνσταντίνου Πρίγκου, μετακρατήματος Παλασίου Ιερέα.